Nico. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε ότι έχουμε την απάντηση της Βάσιας Λόι με την οποία επικοινωνήσαμε και ήθελε και εκείνη να δώσει την απάντησή της σχετικά με όλα αυτά που ακούγονται, γράφονται, αναπαράγονται όλο αυτό το διάστημα και ότι θέλουν να κάνει συζητήσεις με τον Αντένα και να επιστρέψει στην πρωινή του ζώνη. Αυτό μου αρέσει στην εκπομπή σας, που έχετε άμεση. Είμαστε διαδραστικοί, κατάλαβες. Αυτό. Η Βάσια λοιπόν είπε ότι δεν έχει κάνει καμία απολύτως συζήτηση, δεν έχει έρθει σε επαφή με κανέναν απολύτως και πάνω απ' όλα ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου κάτι τέτοιο, δεν την ενδιαφέρει καθόλου το ενδεχόμενο να γυρίσει στην τηλεόραση. Αυτό που είπα και εγώ είναι πολύ ευτυχισμένη στην οικογένειά της. Και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι υπήρχε περίπτωση να εξελίσσονται κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Γιατί επειδή έχω βρεθεί με τη Βάσια 2-3 φορές έτσι σε πολύ φιλικό κλίμα και τα έχουμε συζητήσει, νομίζω ότι αυτό που λέει πραγματικά το εννοεί 100%. Άντε ειδικά... με το καλό και μαμά, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι θα θέλει τώρα. Μακάρι, δεν ξέρω, δεν έχουμε μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες έτσι πιο προσωπικές, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θέλω να μεταφέρω και το μεταφέρω. Δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω στην τηλεόραση. Μπράβο της, γιατί πραγματικά παιδιά έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση. Έφυγε τη στιγμή που έπρεπε να φύγει, που τα πράγματα αρχίζανε και αλλάζανε λίγο στο χώρο. Και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ποιος ο λόγος σου να είχε επιλέξει και η ίδια το επέλεξε, παιδιά, να φύγει. Δεν την έφυγε η τηλεόραση. Ναι, η ίδια. Εννοείται αυτό. Όλα και σωστά είπε, και το λες έκλεισε αυτό, την πόρτα της τηλεόρασης. Ξέρετε πολύ καλά, όμως, το ξέρει και ο Νίκος, ότι επικρατεί η άποψη ότι όταν ένα πρόσωπο φεύγει από την τηλεόραση, μετά επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με όλους και να που η Βάσια Λόι το αποδεικνύει ότι δεν συμβαίνει στην περίπτωση δική της. Αυτά λοιπόν. Κλείνουμε εδώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.